Μας έχει ταρακουνήσει επίσης όλους. Έχουμε τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές. Έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, χάσαν τη στέγη τους, καταστραφήκανε. Η συγκίνηση του κόσμου τεράστια σε όλη την Ελλάδα και σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Και η προσφορά του κόσμου. Και η προσφορά του κόσμου. Και εδώ λοιπόν έρχεται μία περιφερειακή σύμβολο της κυρίας Δούρου. Ακριβώς. Να αποκαλύπτει, με λίγα λόγια, ότι πολλά από τα τρόφιμα που μαζεύει όλος ο κόσμος για τους πυρόπληκτους θα τα δώσουν και στους λαφρομετανάστες. Έσχος. Πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, πρόκειται για την κυρία Γιάννα Τσούπρα, η οποία είναι περιφερειακή σύμβουλος και υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Αττικής, η οποία παραχώρησε ραδιοφωνική συνέντευξη στον δημοσιογράφο Θανάση Πάτρα και έκανε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Η αποκάλυψη αυτή είναι ότι κάποια από τα τρόφιμα που από το υστέρημά τους πολλοί Έλληνες έσπευσαν να δώσουν από την πρώτη στιγμή για τους πυρόπληκτους, κάποια από τα τρόφιμα αυτά θα δοθούν στους λαθρομετανάστες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η συγκεκριμένη στο ραδιόφωνο του Α. Για πάμε να ακούσουμε. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα σαν περιφερειατικής επίσημα με το κέντρο, το logistics που είναι, που ουσιαστικά συγκεντρώνει για όλη την περιφέρεια Αττικής τρόφιμα και είναι από χτες το πρωί έχει ενεργοποιηθεί, που όποιος μπορεί, συνάνθρωπός μας και θέλει να βοηθήσει, γιατί ακούγονται πάρα πολλά και χωρίς και μάλλον και χωρίς και κάποιες πρωτοβουλίες ιδιωτικές που ουσιαστικά δεν πρέπει να είναι, και ξέρετε, κάποιος επίσημος φορέας που μπορεί όλα αυτά να τα διαχειριστεί και να δοθούν και είτε στους πληγέντες είτε σε άλλες εθνικές καταστροφές, είτε σε πρόσφυγες είτε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τώρα ο κόσμος τα έδωσε αυτά για να τα δώσουν για τους πυρόπληκτους. Λοιπόν, λέει η κυρία Τσούπρα ότι θα τα δώσει και στους μετανάστες, εντός μετανάστες, στους αφρομετανάστες, στους πρόσφυγες, όπως λέει, λέει η συγκεκριμένη γυναίκα, στους αφρομετανάστες θα πούμε πιο σωστά, αυτοί που πήγαν λαθρέα στη χώρα μας και φιλοξενούνται σε συγκεκριμένους χώρους. Άρα δηλαδή ο Κοσμάκης, ο οποίος έγραψε το στέρημά του σε μια χώρα η οποία οικονομικά είναι διαλυμένη, το κάθε νοικοκυριό έχει διαλυθεί. Ο κάθε γονέας έχει δώσει από το υστέρημά του κάτι που αντί να το δώσει στο παιδί του, το έδωσε στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα μεγαλύτερο. Που αυτοί είναι οι πυρόπληκτοι. Και αντί να δοθούν στους ανθρώπους συγκεκριμένους, θα τα μαζέψουν και θα τα δώσουν, λέει, και εκεί. Ποιο ρωτήσατε, κυρία Τσούπρα, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, δεν πιστεύω να τα δώσουν πάλι και εκεί. Γιατί έχουμε λαθρομετανάστες να ζουν σε σπιτάκια, με κλιματισμό, με φαγητό, και έχουμε αυτή τη στιγμή τους Έλληνες εγκατελειμμένους στη μοίρα τους. Να κοιμούνται σε πλατείες και σε δρόμους της Πειραιός και πέριξ της πλατείας Κουμουνιού. Έχουμε τους πυρόπληκτους, έχουμε τους άλλους με τις πλημμύρες. Είσαι Έλληνας, στο δρόμο και στην καταστροφή. Είσαι λαθρομετανάστης. Μπες εκεί στο καλύτερο. Ποιος είναι ο ρατσιστής τότε, λοιπόν? Αυτό δεν είναι κοινωνικός ρατσισμός και κοινωνικός αποκλεισμός? Δεν μπορούσαν να δοθούν στην Ιδίκα αυτά τα τρόφιμα? Η Ιδίκα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο φορέας που δίνει σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη τρόφιμα και το λεγόμενο κοινωνικό βοήθημα αλληλεγγύης, το ΚΕΑ. Λοιπόν, ή στην Εκκλησία, στην Αρχιεπισκοπή, η οποία επίσης μοιράζει με πολύ διακριτικό τρόπο, είναι οι μόνοι που στέλνουν τρόφιμα σε ελληνικές οικογένειες. Γιατί λοιπόν εμείς όχι, ως Έλληνες? Αναρωτιέμαι, τόσο γρήγορα έπαψαν να έχουν ανάγκη οι πυρόπληκτοι? Τόσο γρήγορα? Έλα, και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα τρόφιμα που έχουν συγκεντρωθεί δεν είναι τρόφιμα, είναι μακράς διαρκείας που λέγονται. Ας πούμε ότι κάποια είναι. Έτσι, όπως λέτε, κύριε Πυρήνη. Έχετε δίκιο, κύριε Πυρήνη. Είναι μακράς διαρκείας. Ναι, δεν χαλάνε εύκολα. Δεν βιάζονται να τα δώσουν στους άστιγους. Γιατί δεν τα δίνουν στους πυρόπληκτους? Σας περιμένουν μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν για να συνέλθουν μήνες. Και θα έχουν ανάγκες. Τόσο πια τους έπιασε ο πόνος. Κύριε Πυρήνη, νομίζω ότι αυτοί βρίσκονται σε πολιτικό σοκ, όπως οι άνθρωποι βρίσκονται σε πραγματικό σοκ. Το θέμα είναι ότι συγκεκριμένη περιφερειακή σύμβουλος, μετά από τη συγκεκριμένη δήλωση και το σάλο που ξέσπασε,
Αρνείται βέβαια πλέον να βγει. Την καλέσαμε για να βγει και στον αέρα εδώ να μας τα πει και στην εκπομπή μας. Είπε ότι δεν θέλει να βγει, έχει κάποια άλλα θέματα και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επέλεξε να μην ξαναβγεί και να ξαναμιλήσει. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε τις προθέσεις. Συγκεκριμένη ανήκει στην παράταξη της κυρίας Οδούρου, της Περιφερειάρχη Απτικής, της κυρίας Ρένας Δούρου, η οποία έχει καταγγελθεί από σύσσωμο. Ακριβώς. Και το πολιτικό κόσμο και τους τοπικούς φορείς, ότι είχε εγκαταλείψει στο έλεος του Θεού και εκείνη ως Περιφερειάρχη την Αττική, που ψηφίστηκε για αυτόν τον λόγο. Τι να πεις, Φιλιππό, όταν ο Πρωθυπουργός ο ίδιος επισκέπτεται μία εβδομάδα μετά τις πληγές της περιοχής, συγκεκριμένα το Μάτι. Τώρα το θυμήθηκε ο κύριος Τσίπρας να πάει. Μία εβδομάδα μετά, κύριε Τσίπρα, θυμηθήκατε.